Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Η χώρα δεν βρίσκεται μόνο στον κλειό της πανδημίας, αλλά σε κλειό Μητσοτάκη. Αυτό δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας από την Κομωτινή, όπου πραγματοποίησε ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Είναι μια τελειωμένη υπόθεση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα δεν βρίσκεται μόνο στον κλειό της πανδημίας, αλλά σε κλειό Μητσοτάκη. Με έναν στους τέσσερις επισήμους να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με το σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας. Βλέπουν δηλαδή το μηνιαίο εισόδημα να εξαερώνεται πριν καλά τελειώσει η τρίτη εβδομάδα του μήνα. Σπίτι-σπίτι, καμιά φορά, καφενείο το καφενείο, μέσα από τις εκδηλώσεις, από τις συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, εδώ από την Θράκη, είναι ο δεύτερος σταθμός μιας προσπάθειας που κάνουμε να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα της επαφής. Σε μια πορεία προς το λαό, με το λαό, για το λαό, με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή. Και είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτή την ξεχωριστή γωνιά του τόπου μας, στη Θράκη της ιστορίας, στη Θράκη των αγώνων, στη Θράκη της δημιουργίας, στη Θράκη που δοκιμάζεται σήμερα, όπως όλη η χώρα μας δοκιμάζεται σήμερα, καθώς βυθίζεται στην ανασφάλεια και στην αγωνία. Και πιστεύω ποτέ άλλοτε, ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δεν υπήρξε στον τόπο τόση μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ανασφάλεια και αβεβαιότητα σπαρμένη στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί σήμερα βρισκόμαστε, επιτρέψτε μου να πω, εγκλωβισμένοι σε μια διπλή παγίδα. Είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα διπλό κλειό. Από τη μία η πανδημία που όχι μονάχα δεν τελείωσε, αλλά παίρνει ολοένα και πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις, και μας απειλεί ξανά όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και από την άλλη η ακρίβεια, η ραγδαία μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, αυτό που πολιορκεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα, στο ρεύμα, στα ενίκια και στα είδη πρώτης ανάγκης. Η ανωδική πορεία του πληθωρισμού, οι ανατιμήσεις από μέρα σε μέρα, η αδυναμία να καλυφθεί ο μήνας με τις πενιχρές αμοιβές που παραμένουν εδώ και χρόνια καθυλωμένες. Χιλιάδες συμπολίτες μας σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτό το διπλό κλειό. Χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με την αρρώστια, την αγωνία, ακόμη και το θάνατο. Και εκατομμύρια οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της επιβίωσης. Βλέπουν το μηνιαίο εισόδημά τους να εξαερώνεται πριν καλά-καλά τελειώσει η τρίτη εβδομάδα του μήνα. Αυτό που σήμερα αποκάλεσε ως σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα εξαερώνεται το εισόδημα και τελειώνουν οι δυνατότητες που έχει η μέση οικογένεια να βγάλει το μήνα να ανταποκριθεί στα υπέρογκα έξοδα. Και το μεγάλο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, απέναντι σε όλα αυτά, είναι ότι μας κυβερνά μια κυβέρνηση που έχει μετατρέψει αυτή την κρίση δυστυχώς σε ευκαιρία. Σε ευκαιρία για να στήσει το δικό της καθεστώς. Έχει ξοδέψει εκατομμύρια από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, όχι για να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, αλλά για να επιβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κρύβουν την αλήθεια και να λιβανίζουν την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Και έχει δαπανίσει αυτή η κυβέρνηση 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, σε ημέτερους, μόλις μέσα σε 18 μήνες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ απευθείας αναθέσεων από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αξιοποιεί αυτό το καθεστώς, προκειμένου να δημιουργήσει μια εικονική, μια πλαστή πραγματικότητα. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια, δυστυχώς, τους τελευταίους 3 μήνες. Σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη, άνθρωποι καθημερινά πεθαίνουν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει στα τηλεοπτικά μέσα πριν μια εβδομάδα και μας λέει ότι είναι υπό έλεγχο η πανδημία. Φανταστείτε και να μην ήταν.
Η χώρα είναι πρωταθλήτρια στις τιμές του ρεύματος. Καταγράψαμε ρεκόρ στην τιμή χοντρικής πώλησης ρεύματος το μήνα Οκτώβρη, πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η πλειοψηφία των οικοκυριών δεν βγάζει το μήνα και μας λένε μη στενοχωριέστε, είναι παραδοτικό φαινόμενο. Μπαίνουμε έτσι στο πιο δύσκολο, ίσως το πιο σκληρό χειμώνα της τελευταίας δεκαετίας και θέλω λοιπόν να πω ευθύς εξ αρχής με την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας και να το πω απολύτως ξεκάθαρα. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει σωτηρία ή στήριξη από αυτούς που έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει σωτηρία ή στήριξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διότι δεν γίνεται για όλα να φταίνε κάποιοι εξωγενείς παράγοντες. Μας λένε, μα η πανδημία είναι πανδημία. Αφορά όλο τον κόσμο. Ναι, όλο τον κόσμο αφορά. Όλη την Ευρώπη αφορά. Αλλά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε θανάτους τους τελευταίους 3 μήνες. 2 χρόνια μετά, που δεν μπορεί κανείς να λέει ότι ευνηδιάστηκε, ότι δεν είχε το χρόνο να ετοιμαστεί. Μας λένε ότι η ενεργειακή κρίση είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Ναι, αλλά η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Η μικρή χώρα της Ευρώπης είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην τιμή του ρεύματος. Διότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις εκεί, στην πηγή της διαμόρφωσης των τιμών και στην εσκροκέρδεια και στα καρτέλ. Όπως επίσης μας λέγανε και το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι οι πυρκαγιές οφείλονται στην κλιματική κρίση. Για όλα υπάρχει μια δικαιολογία. Για όλα υπάρχει μια δικαιολογία. Εκτός από την ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης. Η χώρα κατέληξε να έχει 11 εκατομμύρια όσοι κάτοικοι αυτής της χώρας ατομικές ευθύνες, παρά μονάχα μία ευθύνη δεν υπάρχει. Του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Η χώρα λοιπόν, θα το πω καθαρά, δεν βρίσκεται μονάχα σε κλειό πανδημίας και ακρίβειας. Η χώρα βρίσκεται και σε κλειό Μητσοτάκη. Εδώ και 1,5 μήνα ο κύριος Μητσοτάκης διαχειρίζεται την πανδημία με τρόπο που αντί να δίνει λύσεις, γεννά προβλήματα. Επιστρατεύει το ψέμα και την προπαγάνδα, αντί να αναμετρηθεί με την αλήθεια και με τη σκληρή πραγματικότητα. Προστατεύει τα συμφέροντα μιας χούφτας ιδιωτικών ομίλων στην υγεία, αντί να οχυρώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποφασίζει μόνος, μαζί με τους αποτυχημένους κόλακες που τον περιστοιχίζουν, τις κρίσιμες αποφάσεις, αντί να δώσει χώρο και ρόλο στην επιστήμη και στους ειδικούς. Σπέρνει το διχασμό και την ανασφάλεια, αντί να επιδιώκει την ενότητα και την ομοψηφία ενός λαού, που ιδιαίτερα τούτες τις κρίσιμες ώρες πρέπει να είναι σαν μια γροθιά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο πρωτοφανή κίνδυνο. Και πάνω απ' όλα έχει χάσει κάθε αξιοπιστία. Το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει τούτη την ώρα η χώρα και η κοινωνία απέναντι στην πανδημία είναι το έλλειμμα της εμπιστοσύνης. Το σημαντικότερο τείχος ανοσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η εμπιστοσύνη και δεν υπάρχει, γιατί κανένας πια δεν μπορεί να εμπιστευθεί αυτή την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Ούτε ο πιο φανατικός υποστηριχτής της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να κλείνει πια τα μάτια μπροστά σε αυτό το ατέρμονο γαϊτανάκι της προχειρότητας και της ανοργανωσιάς. Με το ένα lockdown πίσω από το άλλο, που κατέληξαν το ένα σε περισσότερες απώλειες από το προηγούμενο. Με τα νοσοκομεία να βρίσκονται κάθε 3 μήνες στο όριο των αντοχών τους. Με τα σχολεία για δεύτερη φορά να ανοίγουν φέτος ακριβώς όπως έκλεισαν τον περασμένο Ιούνιο. Και οι τάξεις να είναι εστίες υπερμετάδοσης, όπου στηβάζονται 30-30 μαθητές και που για να κλείσει μια τάξη πρέπει να νοσήσει το 50% των μαθητών, δηλαδή 15 μαθητές, 16 μαθητές. Προχθές στη Βουλή έκλεισε, μόλις βρέθηκε ένας υπουργός με rapid test να νοσεί. Αμέσως έκλεισε. Τα σχολεία που στέλνουμε τα παιδιά μας πρέπει να νοσήσουν 15.
Και κυρίως όμως, κυρίως με μία μόνιμη καρικατούρα στις οθόνες των τηλεοράσεων, ενός πρωθυπουργού που έχει κηρύξει 3 φορές τη λήξη της πανδημίας και σήμερα όμως εμφανίζεται ξανά θρασής και ανεύθυνος, αρνητής της πραγματικότητας, να αυτοσυγχαίρεται, ενώ δυστυχώς κάθε εβδομάδα σε απώλειες χάνουμε σχεδόν ένα χωριό 300-400 συμπολιτών μας, κάθε εβδομάδα. Και ώρες-ώρες μου δίνει την εντύπωση ότι είναι σαν να ζουν σε μια άλλη Ελλάδα. Μια μικρή και φαύλη Ελλάδα, λίγων και ισχυρών, που έχουν οχυρωθεί πίσω από ένα τείχος προπαγάνδας και ψεμάτων και ζούνε ανέμελοι, ανταλλάσσοντας δώρα και χάρες και ρουσφέτια μεταξύ τους, σκορπώντας κρατικό χρήμα, εκχωρώντας δημόσιο πλούτο, αδιαφορώντας παντελώς για τη ζωή όσων βρίσκονται έξω από τα δικά τους τείχη, έξω στον πραγματικό κόσμο. Εκεί που δίνει ο πολίτης την καθημερινή μάχη, την καθημερινή μάχη με την επιβίωση, αλλά και την καθημερινή μάχη με τον ιό. Εκεί όπου ο πολίτης ζει μέσα στην ανασφάλεια. Εκεί όπου καθημερινά οι συμπολίτες μας όλοι, σχεδόν όλοι, συνοστίζονται για να πάνε στις δουλειές τους, στέλνουμε αγωνιώντας τα παιδιά μας κάθε πρωί στα σχολεία, φοβόμαστε για τους ηλικιωμένους στο σπίτι, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, παρά το ότι είναι εμβολιασμένοι, κάθε φορά που θέλουν να πάνε την Κυριακή στην εκκλησία. Και βεβαίως χτυπάμε ξύλο, μην τυχόν και τύχει κάποιος από εμάς, κάποιος γνωστός μας, κάποιος συγγενής μας, να βρεθεί σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια κρίσιμη ώρα, χωρίς να υπάρχει κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Δήμος Κομωτινής διαθέτει 10 εγκρίσεις συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα λειτουργήσει στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής στο κέντρο της Κομωτινής. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα μας δώσει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομωτινής, κ. Δημήτριος Πολιτιάδης. Καλησπέρα, κύριε Πολιτιάδη. Καλησπέρα, κύριε Κινέζου. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια θα είναι η χρονική διάρκεια και τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. Φέτος για δεύτερη χρονιά επιχειρούμε να δημιουργήσουμε στο άρσο της Αγίας Παρασκευής μια χριστουγεννιάτικη αγορά για να κάνουμε έτσι πιο λαμπρό τον εορτασμό των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2019. Δυστυχώς δεν είχαμε ανταπόκριση από τους επαγγελματίες της περιοχής. Το 2020, λόγω των μέτρων που υπήρχαν για το κορονοϊό, δεν επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε χριστουγεννιάτικη αγορά και φέτος πολύ νωρίς ξεκινήσαμε και ήδη αυτή τη στιγμή έχει βγει από θέση στον αέρα η πρόσκληση στους επιχειρηματίες, εμπόρους, επαγγελματίες γενικώς να συμμετέχουν στην χριστουγεννιάτικη αγορά. Έτσι λοιπόν θα υπάρξουν στον άρσο της Αγίας Παρασκευής 4 οικίσκοι και 6 θέσεις χωρίς να υπάρχουν, να στεγάζονται εντός οικίσκων για τη δημιουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Οι 4 οικίσκοι θα διατηρηθούν, 2 οικίσκοι για παραδοσιακά γλυκά και ζαχαρώδη προϊόντα, 1 θέση για κρύα σάντουις και είδη σφολιάτας και 1 θέση για αποξηραμένα άνθη. Οι υπόλοιπες 6 θέσεις θα είναι για χριστουγεννιάτικα είδη και κατασκευές, για χαιροποίητα κοσμήματα, ξηρούς καρπούς, κάστανα, μαλλί της γριάς, ποπκόρν κλπ. Η διάρκεια θα είναι της χριστουγεννιάτικης αγοράς από 18 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου του 2022. Το ποσό είναι για μέντους οικίσκους, το ποσό συμμετοχής είναι 100 ευρώ, για δε τους ακάλυπτους χώρους είναι 50 ευρώ. Από αυτή λοιπόν την αγορά ο Δήμος δεν θέλει να βγάλει κάποια χρήματα, θέλει να κάνει, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι το κλίμα αυτό το οποίο θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των ετών να είναι καλύτερο, να είναι πιο λαμπρό. Το έχουμε ανάγκη βέβαια όλοι μας.
Και σε περίπτωση που δεν θα γίνει πιοδοτικός διαγωνισμός, θα κατευθούν προσφορές και σε κάποια στιγμή όταν ανοίξουμε τις προσφορές, όταν δούμε τις προσφορές και δούμε ότι υπάρχουν παραπάνω ενδιαφερόμενοι, εκεί θα γίνει η κλήρωση. Κύριε Πολιτιάδη, πού και μέχρι πότε μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά όσοι ενδιαφέρονται και τι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν μαζί τους? Ναι, για μένα τους πολιτές του υπαίθριου εμπορίου τα δικαιολογητικά είναι αυτά τα οποία έχουν, ας πούμε, για τη συμμετοχή σε υπαίθριο εμπόριο, γιατί τους πολιτές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και συναφών ειδών χρειάζεται μία αίτηση, μία βεβαίως έναξη δραστηριότητας από το τάξης, μία βεβαίως ταμιακής μηχανής, ένα πιστοποιητικό υγείας που απαιτείται, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, άδεια διαμονής, βεβαίωση μονίμου κατοικίας και βεβαίωση μείωση δίσκου στο Δήμο. Αυτά βέβαια είναι απλά, δεν είναι τίποτα το δύσκολο να τα συγκεντρώσει κανείς, άσχετα αν στο διάβασμά τους ή στο άκουσμά τους φάνηκαν πάρα πολλά. Μπορούν λοιπόν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 29/11 του 2021 στο Δήμο Κομοτηνής, έτσι κι αλλιώς και κάποιοι μπορεί να τα πάρουν και από εδώ, ώστε να κλειδώσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά. Πολύ ωραία. Ας ευχηθούμε φέτος να καταληφθούν οι θέσεις, να δούμε και μία άλλη εικόνα πλέον στο Δημοτικό Πάρκο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολιτιάδη. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, και αυτό επιδιώκουμε. Το πάρκο και η πόλη θα στολιστεί. Ήδη αρχίσαμε τις εργασίες και πιστεύω ότι και με τη συμμετοχή των επαγγελματιών, των εμπόρων, τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι πιο ωραία, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, κύριε Πολιτιάδη. Να είστε καλά. Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν οι υγειονομικοί που τελούν σε αναστολή αύριο στην Αλεξανδρούπολη λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά και πολίτες που αντιδρούν στα μέτρα που εντείνονται καθημερινά. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον έναν εκ των ομιλητών της συγκέντρωσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλά, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Πουλά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την που βρίσκεστε κοντά μας σήμερα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι αφορά η συγκέντρωση αυτή και πότε θα γίνει και πού θα λάβει χώρα. Είναι σαφές ότι την τελευταία περίοδο έχουμε ένταση των μέτρων που πιέζουν πληθυσμό για την υποχρεωτικότητα προς τον εμβολιασμό. Η πρώτη ομάδα που έχει υποστεί αυτή την πίεση είναι η ομάδα των υγειονομικών. Ξέρουμε ότι εδώ και περισσότερο από 2 μήνες αρκετοί υγειονομικοί είναι σε αναστολή λόγω της άρνησής τους να εμβολιαστούν. Άρα λοιπόν με αφορμή αυτή την ομάδα των υγειονομικών που είναι σε αναστολή, θα γίνει αύριο στην Αλεξανδρούπολη μία συγκέντρωση στις 11 η ώρα και θα υπάρξουν μια σειρά από ομιλίες και οι παριστάμενοι θα δείξουν την αντίθεσή τους σε κάθε είδους υποχρεωτικότητα για τον εμβολιασμό. Οι ομιλητές είναι ο κύριος Μουσιώνης, είναι ο κύριος Φασαλινός και ο Μιλών, όπου θα απευθύνουμε ένα σύντομο χαιρετισμό και μία μικρή παρέμβαση στους παριστάμενους. Παράλληλα θα είναι και ο κύριος Καραΐσκος από τον Ομόρο Δόπης. Σωστά. Και ο κύριος Ζαπέργολας, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα μιλήσουν και θα απευθύνουν χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα υπάρχει και μία μικρή περιήγηση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, λίγο πριν καταλήξουν στο χώρο της συγκέντρωσης. Κύριε Πουλά, το αντικείμενο των ομιλιών τι θα αφορά? Νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές θα κοιμαθούν στο κατά πόσον το να αναγάγουμε ένα μέτρο υγειονομικό σε ένα μέτρο φτωχοποίησης του πληθυσμού είναι λογικό, δημοκρατικό και ηθικό. Νομίζω ότι όλες οι ομιλίες σε αυτό το πλαίσιο θα κοιμανθούν και θα χαρούμε όσοι θέλουν να πλαισιώσουν την εκδήλωση να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Κύριε Πουλά, θα έρθουν και οι υγειονομικοί από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Ναι, ξέρω ότι θα έρθουν από όλους τους νομούς, αλλά ακόμα και πιο μακριά, νομίζω, από τη Δράμα έχω ακούσει και από τη Βέρεια, αν δεν κάνω λάθος. Αναμένεται να είναι μια μεγάλη και ζωντανή εκδήλωση. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε μέσα από αυτήν την εκδήλωση? Ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε κάθε είδους
υποχρεωτικότητα. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, η οποία μοιάζει να φουντώνει πάλι, με μέτρα υγειονομικά και με μέτρα επιβολής. Πρέπει οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να υποδεχθούν πάλι πίσω τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, γιατί τους χρειάζονται. Ωραία. Οπότε όσοι επιθυμούν πρέπει να παραβρεθούν στο πάρκο Ακαδημίας. Τι ώρα ακριβώς? Νομίζω 11 η ώρα αύριο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Γεια σας. Σε όλους τους οικισμούς, όλοι οι δημότες απολαμβάνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κομωτινής, καθώς κλιμάκιο των υπηρεσιών τους επισκέπτεται και πραγματοποιεί μετρήσεις ζαχάριος και πιέσεως. Ας δούμε τι μας δήλωσε για το θέμα αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μουρτίδης. Δίπλα στην τρίτη ηλικία και στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών όλων των οικισμών του Δήμου Κομωτινής βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κομωτινής, που πραγματοποιούν μετρήσεις ζαχάριος, πιέσεως και πολλά άλλα. Το κλιμάκιο αποτελείται από το βοήθεια στο σπίτι και από υπαλλήλους της κοινωνικής υπηρεσίας. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε, κύριε Μουρτίδη, ότι και σε οικισμούς όπως η Πανδρόσου στέλνετε συνεργεία, κάνουν μετρήσεις ζαχάρου, πιέσεως από την κοινωνική υπηρεσία. Κάτι που είναι σημαντικό για τους δημότες να φεύγει και εκτός της πόλης, για αυτούς δηλαδή που είναι σε οικισμούς και δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση ηλικιωμένοι στο κέντρο. Ναι, ήταν μια δραστηριότητα την οποία την είχαμε ξεκινήσει πριν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Είχαν πάει τα παιδιά από την κοινωνική υπηρεσία μαζί με το τμήμα βοήθειας στο σπίτι. Κάνανε διάφορες μετρήσεις, ήδη συνεχίζει όπου μπορούμε, πηγαίνουμε τα φάρμακά τους και ήδη πρόσφατα έχουμε μιλήσει πάλι με το Τμήμα Βοήθειας στο Σπίτι. Αν όλα πάνε καλά και μπορούμε έστω και με αυτόν τον τύπο του εμβολιασμένου να πάμε να τους ξαναεξυπηρετήσουμε. Ήταν διάφορες εξετάσεις οι οποίες γίνανε, το έχουν ανάγκη οι δημότες, είναι δημότες σε μεγάλη ηλικία που όταν μας είδαν εκεί πέρα αισθάνθηκαν τέτοια χαρά, αλλά και μας είπαν ότι όντως ο Δήμος Κομωτινής διαφέρεται και για την τρίτη ηλικία. Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας και Κομωτινής στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου συμπληρώσεως 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επετειακές εκδηλώσεις. Ας δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών. Η Ιερά Μητρόπολη στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου συμπληρώσεως 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επετειακές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα είναι Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 5. Δοξολογία επί την υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας της Θεοτόκου Ελπής Χριστιανών, εκ του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής και του Αντιγράφου του Λαβάρου της Επαναστάσεως εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, το οποίο θα μεταφέρει ο Πανασολογιότατος καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος, την κανονική άδεια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, κυρίου Ιερώνυμου, εις τον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Στις 6 το απόγευμα, έναρξες περίδωση στο Μέγαρον Μουσικής Κομωτινής με θέμα ο Μητροπολίτης Μαρωνίας Κωνσταντίος και η προσφορά του εις τον αγώνα του 1821, εις την οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ερών Κυνηγρίτης και θεολόγος εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερώνυμου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την εσπερίδα θα προλογίσει η καθηγήτρια κυρία Μαρία Τζιάτζη, πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με ομιλητές τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κυρίο Παντελήμωνα με θέμα κληρική της Θράκης και επανάσταση του 1821. Τον Φωκίωνα Κοντζαγιώργη, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα η επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική και τον Γεώργιο Τσιγαράν, αναπληρωτή καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα η επανάσταση του 1821 και ο Μητροπολίτης Μαρωνίας Κωνσταντίος. Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου και ώρα 6 ο Μέγα Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Θεομητρική Εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και ώρα 7
Όρθος, αρχιερατική θεία λειτουργία, χειροτονία πρεσβυτέρου και δοξολογία επί την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων εις τον καθεδρικό ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Η Ιερά Μητρόπολης καλεί το πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας να συμμετάσχει εις τις ως άνω επαιτειακές εκδηλώσεις αποδίδοντας τη δέουσα τιμή και ευγνωμοσύνη εις τους ήρωες του γένους μας, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους δια τη Χριστού, την πίστη, Αγία και της πατρίδος ελευθερία. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη συνέχεια.